χαρισματικός ηγέτης ενός τριλικού συγκροτήματος, ο άνθρωπος που πάντα έκανε την ούτως ή αλλιώς ελκυστική ροκ σκηνή ακόμα πιο συγκλονιστική, είναι ο Steven Tyler. Πολύ σπουδαίος άνθρωπος στη ροκ μουσική ήταν και είναι. Ο Steven Tallarico γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου του 1948 στη Νέα Υόρκη. Ο Steven λάτρευε τους ήχους, παιδάκι ακόμα έπαιζε drums. Στο γυμνάσιο είχε ήδη φτιάξει το πρώτο του συγκρότημα. Τον είχαν κερδίσει όμως και οι κακές συνήθειες, κακές παρέες, ξενύχτια, ναρκωτικά. Το ένα μετά το άλλο όλα τα σχολεία της περιοχής του τον έδιωχναν. Εκείνος έβρισκε καταφύγιο στη μουσική του. Γράφτηκε σε ένα μουσικό σχολείο. Εκεί διέπρεπε. Έκανε αυτό που λάτρευε. Αυτό όμως δεν τον απομάκρυνε από τον κακό του εαυτό. Το 1969 ο Steven μετακόμισε στη Βοστόνη. Εκεί γνώρισε δύο νεαρά αγόρια που θα του σημάδευαν τη ζωή, τον Τζο Πέρι και τον Τομ Χάμιλτον. Μοιράζονταν την αγάπη τους για τη μουσική, τα όνειρά τους να γίνουν το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα του πλανήτη. Και έγιναν οι Aerosmith. Σύντομα είχαν ήδη τις πρώτες τους επιτυχίες. Οι δίσκοι τους γίνονταν πλατινένιοι μέσα σε μερικές ημέρες. Τα εισιτήρια για τις συναυλίες τους γίνονταν ανάρπαστα μέσα σε μερικές ώρες. Ο Steven και ο Τζο είχαν γίνει ένα αχτύπητο δίδυμο, μοιράζονταν όμως και τις ίδιες αδυναμίες, ναρκωτικά, διαφορετικές γυναίκες κάθε βράδυ και πολύ αλκοόλ. Στους πολύ κλειστούς κύκλους της ροκ μουσικής σκηνής ήταν γνωστοί ως το τοξικό δίδυμο εξαιτίας του εθισμού τους στις ουσίες. Ο Τζο όμως δεν άντυχε το χαρακτήρα του Steven. Η ένταση μεταξύ τους είχε γίνει ανυπόφορη. Ο ένας μισούσε τη γυναίκα του άλλου. Η τσακωμή ήταν καθημερινή. Ο Τζο έφυγε από το συγκρότημα και ο Steven έχασε τον καλύτερο του φίλο, την αδελφή ψυχή του, το άλλο του μισό. Ήταν συντετριμμένος και για άλλη μια φορά ρίχτηκε στις καταχρήσεις. Οι Aerosmith είχαν καταρρεύσει. Το 1978 παντρεύτηκε τη Σιρίντα Φόξ. Έκανα μαζί ένα παιδί. Φαινόταν ευτυχισμένος μαζί της όσο εκείνη έκανε τα στραβά μάτια στις απιστίες του και τις καταχρήσεις. Το 1982 ξημέρωσε ένα νέο κεφάλαιο για τους Aerosmith. Ο Τζο ξαναβρέθηκε στον δρόμο του Steven, πήρε ξανά τη θέση που του ανήκει στο συγκρότημα, μπήκαν μαζί για αποτοξίνωση και έκαναν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Το 1985 σε μια συναυλία του ένα 8χρονο κοριτσάκι στάθηκε μπροστά του. Τον κοίταξε κατάματα και τον ρώτησε αν είναι ο πατέρας της. Ο Steven σοκαρίστηκε. Ο Steven Tyler βρέθηκε έτσι σε αρκετά μεγάλη ηλικία να έχει μια κόρη. Η ομοιότητα ήταν ανατριχιαστική. Από την πρώτη ματιά δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Η Liv ήταν κόρη του. Η μητέρα της Liv ήταν η Bebe Buell, ένα μοντέλο με το οποίο ο Steven είχε δεσμό λίγα χρόνια πριν. Αποφάσισε να αφιερωθεί ολοκληρωτικά σε αυτή, να κερδίσει το χαμένο χρόνο. Φαντάζομαι ότι ακόμα και αν είχε αμφιβολίες, αν το παιδί είναι δικό του, βλέποντας το στόμα της, θα κατάλαβε ότι η Liv Tyler είναι σίγουρα δικό του παιδί. Η Σιρίντα δεν μπορούσε να δεχτεί τη Liv στην οικογένεια και ο Steven επέλεξε την κόρη του. Δύο χρόνια μετά πήραν διαζύγιο. Το 1988 παντρεύτηκε την Τερέζα. Μαζί της είχε μια ήρεμη ζωή. Έκαναν δύο παιδιά. Ο Steven φάνηκε να έχει πάρει τον ίσιο δρόμο. Είχε πάρει απόφαση να μείνει καθαρός. Όχι για πολύ όμως. Ο άστατος χαρακτήρας του τον έβαλε ξανά σε μπελάδες. Άρχισε και πάλι τις καταχρήσεις. Η Τερέζα έκανε τεράστια υπομονή για πολλά χρόνια. Όταν όμως το 2006 έμαθε πως ο Steven είχε προσβληθεί από υπατήτηδα σε, αποφάσισε να πάρει τα παιδιά και να φύγει. Ο Steven έκανε εξετάσεις. Για άλλη μια φορά αποφάσισε πως για να ζήσει θα έπρεπε να σταματήσει τα ναρκωτικά, να κάνει εντατικές θεραπείες. Βρήκε συντροφιά στο πρόσωπο μιας νεαρής ονόματι Έριν. Νόμιζε πως είχε βρει τον άνθρωπο που θα τον βοηθούσε να ξαναβρει τον εαυτό του. Αυτή η σχέση όμως τον κατέστρεψε. Σήμερα στα 62 του χρόνια αυτό το τεράστιο είδωλο παλεύει με τους δαίμονές του όσο ποτέ. Το συγκρότημα, τα αδέλφια του ανησυχούν και απειλήσαν ακόμα και να τον αποξενώσουν για να τον κάνουν να ζητήσει βοήθεια. Είναι κρίμα να βλέπεις ανθρώπους που έχουν τόσο πολύ ταλέντο να το αφήνουν να καταστρέφεται από τις ουσίες, από τα ναρκωτικά και γενικά από τις εξαρτήσεις. Οι χιλιάδες θαυμαστές των Aerosmith στην Ελλάδα όμως περιμένουν με ανυπομονησία να δουν από κοντά αυτό το ζωντανό ροκ θρύλο στις 20 Ιουνίου. Έχουν πίστη πως θα τους δείξει τον παλιό γνωστό εκπληκτικό εαυτό του, γιατί οι ροκ θρύλοι πάντα βρίσκουν τον τρόπο.